Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να ανοίξουμε το πολύ σοβαρό θέμα αυτό που συζήτηθηκε χθες στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής με τις αμβλώσεις και τα όλα όσα ακούστηκαν για γιατρούς αναισθησιολόγους που λόγω θρησκευτικών ή προσωπικών πεπιθήσεων προτιμούν να μην συμμετέχουν σε αυτές τις, ιατρικές διαδικασίες. Ο Χαραλάμπος Χαριλάου από πλευράς ΟΚΙΠΗ είναι μαζί μας. Κύριε Χαριλάου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, κύριε Χαριλάου, χθες φάνηκε ότι ο ΟΚΙΠΗ δεν γνώριζε αυτά τα γεγονότα. Ισχύει αυτό? Δεν γνώριζε το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο περιγράφηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δηλαδή το ότι μια κοπέλα έγκυος 20 εβδομάδων, η οποία επιθυμούσε για ιατρικούς, καθαρά ιατρικούς λόγους τη διακοπή της σκήσης, ξεκίνησε την διαδικασία διακοπής της σκήσης, είναι μια διαδικασία η οποία είναι καταγεγραμμένη και στο τέλος της ημέρας η διαδικασία αυτή, η διεργασία αυτή διακόπηκε και ξανασυνεχίστηκε με αποτέλεσμα το άτομο αυτό να ταλαιπωρηθεί και να μην ολοκληρωθεί σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή πήρε περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί αυτή. Πήρε 5 μέρες. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο θα θέλαμε να τονίσουμε, κυρία Σάβα, είναι το εξής, ότι εμείς ως οργανισμός είμαστε υπέρ των δικαιωμάτων των ασθενών και ειδικά στο δικαίωμα των γυναικών για άμβλωση, όπως καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία. Το δεύτερο που θέλουμε να πούμε είναι ότι ναι, για το περιστατικό το οποίο περιγράψαμε προηγουμένως, είχαμε αγνία, δεν το γνωρίζαμε και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε διατάξει τη διεξαγωγή έρευνας και αναμένουμε την καταγραφή των γεγονότων ούτως ώστε να δούμε κατά πόσον προκύπτουν οποιαδήποτε θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση. Λοιπόν, κύριε Χαριλάου, όμως ξεκαθαρίστε μας κάτι. Έρευνα ως προς τι, ως προς το γιατί δεν δέχθηκε ο αναισθησιολόγος ή γιατί δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή ο αναισθησιολόγος ο οποίος συμφωνεί στο να συμμετέχει σε αυτές τις ιατρικές πράξεις? Καταγραφή των γεγονότων σημαίνει ότι καταγράφει στην κάθε πράξη η οποία έχει γίνει από τη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση. Να διαπιστώσεις κατά πόσον υπήρξαν τα οποιαδήποτε κενά στην όλη διαδικασία. Γιατί όταν μιλάμε για διαδικασίες, ο καθένας από εμάς πρέπει με ιατρικά κριτήρια πάντοτε τα οποία καθορίζονται από τους θεράποντες ιατρούς ή από κατευθυντήριες οδηγίες είτε από πρωτόκολλα να τις ακολουθούμε προς όφελος του ίδιου του ασθενή. Δεν είναι τυχαία που είναι γραμμένα τα πρωτόκολλα οι κατευθυντήριες οδηγίες. Είναι για να μην τεθεί σε κίνδυνο ή οποιαδήποτε ζωή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τέθηκε σε κίνδυνο, ναι μεν, αλλά προκύπτει το συμπέρασμα χωρίς να ολοκληρωθεί έρευνα ότι οι ασθενείς είχε ταλαιπωρηθεί. Ναι. Δηλαδή δεν έγινε η διακοπή της σκήσης μέσα σε έναν χρονικό διάστημα επιτρεπόμενο, αλλά παρατάθηκε λόγω του ότι σταμάτησε η παροχή αυτής. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο περιστατικό μας λέτε ότι ήταν οριακά στο να μπορέσει η συγκεκριμένη ασθενής να κάνει την άμβλωση, κύριε Χαριλάου. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι καθαρόν ιατρικό θέμα. Ναι, ωραία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χαριλάου. Όταν υπάρχει διαδικασία, δεν θα μιλήσω για τα έκτακτα περιστατικά, αλλά για το συγκεκριμένο, ας πούμε, που το παίρνουμε και ως παράδειγμα. Που ακούστηκε και χθες και προκάλεσε τη αίσθηση. Ήταν μια προγραμματισμένη άμβλωση, δηλαδή με ραντεβού κανονικό και όλα αυτά. Αυτή στιγμή, στο Μακάριο Νοσοκομείο, από τους 8, όπως ακούστηκε, αναισθησιολόγους, ή 6, δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την ιατρική πράξη εξαιτίας ίσως θρησκευτικών, ίσως προσωπικών πεπιθήσεων, που αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν συζητάμε τώρα μαζί σας. Θα έπρεπε στην συγκεκριμένη ιατρική πράξη να υπάρχει εκείνος ο αναισθησιολόγος που η πεποίθησή του θα μπορούσε να το κάνει. Έτσι. Άρα ο ΚΙΠΗ αυτό θα διερευνήσει, φανταζόμαστε, γιατί δεν μπορεί τώρα να διερευνήσει ο ΚΙΠΗ. Θα πάει να βρει τον γιατρό για να του πει γιατί δεν δέχτηκες. Πώς, τι διερευνά? Η ερώτησή σας, αν την αντιλήφθηκα σωστά, χωρίζει σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι, αφορά καθαρά την ιατρική πράξη και να πούμε ότι μέχρι τις 12 εβδομάδες
η κάθε γυναίκα σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε ιατρικός λόγος, δικαιούται να διακόψει την κοίησή της. Από τη 12η εβδομάδα και μετά μέχρι τη 19η, ο νόμος καθορίζει συγκεκριμένους λόγους που μια γυναίκα μπορεί να διακόψει την κοίησή της, όπως παραδείγματος χάρη ένας βιασμός, έτσι, μια σεξουαλική κακοποίηση. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει οποιοδήποτε ιατρικός λόγος, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή γονιδιακή ανομαλία, παραδείγματος χάρη, μια ανομαλία στα χρωματοσώματα, τότε έχει δικαίωμα η γυναίκα να διακόψει την κοίηση. Για την κάθε περίπτωση, για την κάθε εβδομάδα κοίησης, υπάρχει ξεχωριστό πρωτόκολλο διακοπής της κοίησης. Είναι καθαρά ιατρικό πρωτόκολλο. Δεν είναι η ίδια διαδικασία που ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι εκείνο το οποίο ξεκίνησα να λέω και προηγουμένως, ότι εκείνο το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί είναι η απρόσκοπτη διαδικασία, διεργασία, χωρίς την οποιανδήποτε διακοπή ή στην παρουσία γιατρού, είτε αυτός είναι γυναικολόγος, είτε αυτός είναι αναισθησιολόγος. Διότι δεν είναι μόνο οι αναισθησιολόγοι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν τη διεργασία. Εμπλέκεται και ο αναισθησιολόγος, διότι από τη στιγμή που θα δοθεί η φαρμακευτική αγωγή, θα έχουμε διαστολή του τραχύλου της μήτρας, ώστε να γίνει η αποβολή του κοιήματος. Και αμέσως μετά θα μπει χειρουργείο για να γίνει ο καθαρισμός στο χειρουργείο. Εκεί στο χειρουργείο απαιτείται και η συμμετοχή του αναισθησιολόγου. Άρα δεν είναι μόνο είτε αναισθησιολόγος είτε γυναικολόγος. Είναι και οι δύο ειδικότητες. Μάλιστα. Η προχρέωση μας όλων είναι να διασφαλίζουμε ότι ξεκινά μια διεργασία, υπάρχει πάντοτε διαθέσιμος γιατρός αναισθησιολόγος γυναικολόγος για να προχωρήσει σε αυτήν την... Ωραία. Κατανοητό, κύριε Χαριλάου. Και αυτές είναι οι οδηγίες που έχουν δοθεί, που έχετε δώσει εσείς. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα ξαναπανέλθουμε κοντά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαριλάου. Θέλω να το συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Ειρήνη Χαραλαμπίδου μαζί μας, πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, βουλευτρία του ΑΚΕΛ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χαραλαμπίδου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάντα. Λοιπόν, κυρία Χαραλαμπίδου, ακούσαμε διάφορα από χθες και σήμερα. Εγώ θέλω να σταθώ όμως στις τοποθετήσεις της κυρίας Ελισσαίου, της πρόεδρου της γυναικολογικής εταιρείας, που την ακούσαμε όλη το πρωί από το κρατικό ραδιόφωνο, η οποία είπε το εξής. Είπε ότι υφίσταται το συγκεκριμένο θέμα, έτσι όπως αναγηθήκε χθες στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά, το λέω έτσι πολύ συνοπτικά τώρα, κυρία Χαραλαμπίδου, αν δεν είναι ο ένας, είναι ο άλλος. Εμείς, είπε, με λίγα λόγια και απλά, κανονίζουμε την ώρα που θα γίνεται αυτή η ιατρική πράξη, που είναι και δικαίωμα του ασθενή και της κάθε γυναίκας, να υπάρχει ένας αναισθησιολόγος ο οποίος μπορεί να την κάνει. Έτσι το είπε, κύριε Χαλέμα. Άκουσα και εγώ την κυρία Τσέντρο, ναι. Γιατί αναγκάστηκα και έκανα δεύτερη παρέμβαση. Σας άκουσα. Στη συνέχεια. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται αντιμέτωπος όκηπη με ένα πρόβλημα το οποίο να σημειωθεί. Εμείς ενημερωθήκαμε μέσα από τις επιστολές που ήρθαν στα χέρια μας, τις οποίες έστειλε η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Αναισθησιολόγων του Μακαρίου Νοσοκομείου, ότι αρνούνται οι αναισθησιολόγοι για θρησκευτικές πεποιθήσεις να προχωρήσουν σε αμβλώσεις. Είναι γεγονός ότι ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα μέχρι τις 12 εβδομάδες για λόγους συνειδησιακούς να απέχουν από την πράξη. Όμως, ο ΟΚΙΠΗ έχει υποχρέωση να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες βάσει της νομοθεσίας. Άρα, αν από τους 8 ή 6 απέχουν, υπάρχει ζήτημα. Γιατί δύο αναισθησιολόγοι μπορεί να αρρωστήσουν, μπορεί να απουσιάζουν, μπορεί να είναι με άδεια. Δεν μπορεί να λειτουργείς τα νοσοκομεία με αυτόν τον τρόπο. Συνεπώς, ίσως θα πρέπει να σκεφτεί ο ΚΙΠΗ το ενδεχόμενο να βάλει πρόνοιες όταν προσλαμβάνει για ποιους έχουν συνδυσιακά προβλήματα και ποιους δεν έχουν, για να ξέρει και ποιους προσλαμβάνει. Αυτοί που έχουν συνδυσιακά προβλήματα ας πάνε σε ιδιωτικές κλινικές, ας πάνε αλλού, αλλά σίγουρα τα δημόσια νοσηλευτήρια και οι λειτουργοί τους που πληρώνονται από τα χρήματα των φορολογουμένων, δεν μπορεί οι φορολογούμενοι στη συνέχεια να στερούνται από υπηρεσίες τη δεδομένη στιγμή που αυτές απαιτούνται. Όσον αφορά δε αυτό που είπε η κυρία Λισέου το πρωί,
ότι το ίδιο ίσχυσε και στην περίπτωση του τερματισμού της σκήσης πέραν των 12 εβδομάδων, δεν ισχύει. Είναι παράνομο να αρνηθείς να τερματίσεις σκήση σε μια τέτοια περίπτωση όπως αυτή που καταγγέλθηκε χθες στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ο νόμος μέχρι τις 12 εβδομάδες είναι σαφής. Από εκεί και πέρα πλέον, για να τερματιστεί η κοίηση, σημαίνει ότι υπάρχουν άλλοι σοβαροί λόγοι. Ναι, σωστό. Στην περίπτωση είχε διαπιστωθεί μετά από αμνιοκέρδηση ότι το έμβριο έφερε μια σοβαρή γονιδιακή μετάλλαξη. Και η μητέρα, η οικειοφορούσα, μέσα από πολύ συναισθηματική πίεση και στρες και μετά που μίλησε με την οικογένεια της, πήραν αυτή την απόφαση, η οποία είναι ως απόφαση από μόνη της, πάρα πολύ είναι σκληρή. Εξαιρετικά τραυματική. Ναι. Και όσοι γίναμε μητέρες και περάσαμε από τέτοιες διαδικασίες, ξέρουμε τι σημαίνει. Σωστό. Δεν μπορεί λοιπόν μετά από μια τόσο τραυματική διαδικασία να πηγαίνει αυτή η κοπέλα στο Μακάριο νοσοκομείο και για 5 μέρες να τις ξεκινούν, να τις τερματίζουν, να τις ξαναξεκινούν, να τις ξαναδερματίζουν τη διαδικασία τερματισμού κοίησης και να περνά από όλον αυτό το μαρτύριο. Λοιπόν, να πω με έκπληξη, χθες ανακαλύψαμε ότι και παραδέχτηκα οι παρευρισκόμενοι. Δεν έγινε έκθεση γεγονότων, που είχαν υποχρέωση να κάνουν έκθεση γεγονότων, γιατί μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με αγωγές αυτή τη στιγμή. Η Δημοκρατία, ο ΟΚΙΠΗ και το Μακάριο Νοσοκομείο. Δεν ενημέρωσαν τον ΟΚΙΠΗ, ο οποίος έχει και νομική ευθύνη για όλο αυτό το πράγμα. Δεν έκαναν πειθαρχικές διαδικασίες. Γιατί επαναλαμβάνω, με βάση των νόμων, μετά τις 12 εβδομάδες, είναι παράνομο να αρνηθείς. Αυτό παρέλειψε να το πει η κυρία Ελισσαίου. Και είπε το τακτοποιούμε. Όχι, δεν τακτοποιείται. Έχουμε νόμους, πρέπει να ακολουθούμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, συνεπώς. Είναι, κυρία Χαραλαμπίδου, είναι παράνομο να αρνηθείς ή είναι παράνομο το νοσοκομείο να μην παρέχει αυτή την υπηρεσία, αυτή την πράξη, την ιατρική, γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί νομικός... ο γιατρός να αρνηθεί σαν γιατρός, υπάρχει στην νομοθεσία. Από ό,τι μας είπε χθες ο νομικός σύμβουλος του ΟΚΙΠΗ, είναι παράνομη η άρνηση μετά τις 12 εβδομάδες, γιατί εκεί σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη γυναίκα, για το έμβριο και λαμβάνεται η απόφαση. Αφού απαγορεύεται. Ναι, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε κίνδυνος όμως, κυρία Χαραλαμπίδου, γιατί ο κύριος Χαρελάου προηγουμένως μας είπε ότι δεν υπήρχε. Κυρία Σάβα, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Σας λέω ότι μας κατέθεσε χθες στην Επιτροπή ο νομικός σύμβουλος του ΟΚΙΠΗ. Ναι, σίγουρα είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Εάν και εφόσον μετά τις 12 εβδομάδες σκήσης θα πρέπει για ιατρικούς λόγους, όπως λέει η νομοθεσία, να προχωρήσουν σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη διαδικασία, ψυχολογικά επώδυνη, μια γυναίκα, θα πρέπει ειδικότερα το κρατικό νοσηλευτήριο, και έχετε απόλυτο δίκαιο, να κάνει αυτή την ιατρική πράξη. Το ερώτημα είναι άλλο. Ο γιατρός ήταν παράνομο να αρνηθεί? Ότι είναι παράνομο και για τον γιατρό. Α, και αυτή τη στιγμή η εισήγηση δική μου στην κοπέλα είναι να κινηθεί με αγωγές εναντίον όλων. Μάλιστα. Δεν γίνεται να πηγαίνει ο ένας γιατρός να ξεκινά τη διαδικασία, να πηγαίνει ο άλλος να μην σέβεται το μαρτύριο της, το πρόβλημα της, να το σταματά και να γίνεται αυτή να θυματοποιείται. Και η επιστολή της είναι συγκλονιστική. Ξέρετε τι γράφει στο τέλος? Είναι πολύ εύκολο, λέει. Θα μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω, γιατί εγώ σαν γυναίκα συγκλονίστηκα χθες όταν διαβάζα την επιστολή της. Λέει, όλες παλεύουμε με τις αποφάσεις μας, με τις ενοχές και τους φόβους μας. Όλες όμως πρέπει να κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό και να βρούμε τη δύναμη να το κάνουμε για την οικογένεια μας. Και η απόφαση μας αυτή να είναι σεβαστή. Είναι εύκολο να λέει ο καθένας. Αυτό είναι δολοφονία, αυτό είναι αμαρτία, έχεις υποχρέωση. Αυτό που είναι δύσκολο είναι όλοι εκείνοι που μας κατηγορούν να μπουν στα παπούτσια μας και να περπατήσουν με αυτά. Να κρατήσει ο καθένας τις πεπιθήσεις του, αλλά να σεβαστούν και τα δικά μας δικαιώματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Χαραλαμπίδου, τα λέει όλα το τελευταίο που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα θα συζητηθεί, φανταζόμαστε, θα συνεχίσει. Ναι, πείτε. Μια ανθρώπινων δικαιωμάτων περιμένει ενημέρωση. Ναι. Για την καταγραφή γεγονότων, για πειθαρχικές διαδικασίες, για τη στάση του ΟΚΙΠΗ. Απαιτήσαμε από τον ΟΚΙΠΗ χθες να υπάρχουν φυλάδια σε όλα τα νοσηλευτήρια με τα πρωτόκολλα για τα θέματα των αμβλώσεων μέχρι 12 εβδομάδες, αλλά και για τερματισμό κοίησης στη συνέχεια για τους σοβαρούς λόγους που είπαμε. Και ο ΟΚΙΠΗ
δεν μπορεί να μου λέει χθες ότι αν έχω πρόβλημα στο νοσοκομείο Λευκωσίας θα στείλω τη γυναίκα στο νοσοκομείο Λεμεσού. Όχι, η γυναίκα δεν είναι μπαλάκι. Και οφείλουν να εφαρμόζουν τον νόμο. Να δουν τα σχέδια υπηρεσίας που προσφέρουν, να ξέρουν ποιους εργοδοτούν από την αρχή, για να μην βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαραλαμπίδου, να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τους εκλογικούς καταλόγους και τις εγγραφές. Μενέλαος Βασιλείου, προστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βασιλείου. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, δεν είναι μεγάλο το ενδιαφέρον. Παίρνουμε τον Μάρτιο σε λίγες μέρες. Μπαίνουμε στο τελευταίο, δηλαδή στην τελική ευθεία για την εγγραφή στους καταλόγους. 2 Απριλίου ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Πόσοι έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής, στα πλαίσια της τελευταίας τριμηνίας, από τις 3 του Γενάρη δηλαδή μέχρι και σήμερα, έχουμε 2.308 νέες εγγραφές. Στην τελευταία τριμηνία. Ακόμα, αλλά αναμένουμε ότι όσο προχωρούμε προς το τέλος, διότι συνήθως έτσι.